ζούμε μία μεγάλη ιστορική καμπή. Αυτό που συνέβη, δηλαδή η αποδοχή, η στήριξη, η υιοθέτηση, η εισαγωγή, η εφαρμογή του τρίτου μνημονίου από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει το τέλος μιας μεγάλης ιστορικής περίοδου για την αριστερά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον γνωρίσαμε, όπως τον πονέσαμε, όπως συμμετέσχαμε σε αυτόν, έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει πια. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν γενικώς κάποια πρόσωπα ή κάποιος αρχηγός, ήταν ένα πολιτικό πρόγραμμα. Το πολιτικό πρόγραμμα αυτό οδηγήθηκε με στοχευμένο σχέδιο στην κατάρρευση και στην καταστροφή. Ουσιαστικά, ζούμε μια διαδικασία σαν αυτή που περιέγραφε ο Λένιν στο έργο του για τη χρεοκοπία της Δεύτερης Διεθνούς το 1915. Μια διαδικασία κατάρρευσης ενός σχεδίου μέσα στην αριστερά και πλήρους συνδικολόγησης αυτού κομματιού της αριστεράς με τον καπιταλισμό, με τον υπεριαλισμό, με την οφειλελεύθερη διαχείριση και δημιουργίας ενός μεγάλου ρήγματος και μιας μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής ανάγκης για μια νέα αριστερά και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ζούμε λοιπόν σε μια μεγάλη μεταβατική περίοδο που κυλοπονά το καινούριο. Και σε αυτό το καινούριο όλοι και όλες πρέπει να συμβάλλουμε αποφασιστικά. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση για το τι είναι η υποδιαμόρφωση και η υποσυγκρότηση λαϊκή ενότητα. Να πω ότι όπως όλοι ξέρετε και όλες ξέρετε, η λαϊκή ενότητα προέκυψε αρχικά μέσα από μια διάσπαση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου κάποιοι βουλευτές και κάποιες βουλεύτριες με ηρωισμό, με αποφασιστικότητα, έσπασαν αυτό το μπλοκ της καπιταλιστικής και νοφιλελεύθερης συνάδελφης. Ότι ήταν η λαϊκή ενότητα, παύλα, πρώτος πυρήνας, έτσι, που ήταν οι δυνάμεις της αριστερής πλατφόρμας, του αριστερού ρεύματος και του κόκκινου δικτύου, καθώς και κάποιοι άλλοι σύντροφοι της αριστερής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε λοιπόν ένας πρώτος πυρήνας που διαμόρφωσε και ίδρυσε τη λαϊκή ενότητα. Όμως η λαϊκή ενότητα δεν είναι και δεν πρέπει να είναι και δεν πρέπει να μείνει αυτός ο πρώτος πυρήνας. Η λαϊκή ενότητα είναι και θέλουμε να γίνει ακόμα περισσότερο ένα μεγάλο μέτωπο, κοινωνικό και πολιτικό, για το όχι μέχρι το τέλος, ένα μεγάλο μέτωπο και μια συμμαχία των δυνάμεων της ριζοσπαστικής και αντιμνημονιακής αριστεράς, με ισχυρό το ταξικό πρόσημο, ένα μεγάλο μέτωπο που αρχικά θα δώσει αυτή τη μεγάλη μάχη των εκλογών της 20 Σεπτέμβρη, με τα υλικά που έχει αυτή τη στιγμή, και όπως όλοι και όλες καταλαβαίνουμε, το να οδηγηθεί σε μία εκλογική μάχη σε 20 μέρες, πράγμα που επιδίωξε το κέντρο του Μαξίμου, είναι μία πολύ δύσκολη διαδικασία. Δεν μπορούμε τώρα όλοι και όλες να λύσουμε τα προβλήματα όπως πρέπει να τα λύνουμε και όπως θα τα λύσουμε, όμως αυτή η συμπόρευση, αυτή η συμμαχία και όσοι άλλοι θέλουν να συγκλίνουν και όσες άλλες θέλουν να συγκλίνουν αυτή τη συμμαχία, πρέπει να μπουν αμέσως μετά τις εκλογές σε μία διαδικασία επανίδρυσης της αριστεράς στη χώρα μας, πράγμα που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην αριστερά, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ που βρισκόμαστε χρειάζεται ένας απολογισμός. Μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτόν. Αρχές παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε εδώ όσοι και όσες είμαστε για να φτιάξουμε απλώς τον ΣΥΡΙΖΑ 2. Πρέπει να πούμε τι πήγε στραβά και να το ανοικοδομήσουμε με ένα ριζικά νέο τρόπο αυτό το καινούριο. Διότι δεν μπορεί να είναι βάση ο κυβερνητισμός, η λογική δηλαδή ότι βασικός στόχος είναι να πάρουμε και να κρατήσουμε την εξουσία, την κυβερνητική εξουσία, ανεξάρτητα το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε, ανεξάρτητα από το αν θα κάνουμε ρήξεις με το κεφάλαιο, με τον αστικό κρατικό μηχανισμό, με το αστικό πολιτικό σύστημα. Η λογική ότι πρέπει να κρατήσουμε την κυβέρνηση, ακόμα και αν χρειαστεί εμείς να γίνουμε οι ηγεμόνες και οι διαχειριστές τη
της μνημονιακής νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Αυτή η λογική δοκιμάστηκε και συντρίφθηκε. Και είναι πραγματικά μια κατάρτια κάποιοι και κάποιες από αυτό το υπόλοιμα που έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν και να μας λένε ότι πρέπει να πάρουν τη συνένεση του λαού μετά από το τεράστιο, από το ηρωικό 62% στο δημοψήφισμα της 5ης Ιούλη για να διαχειριστούν καλύτερα αυτή λέει, αυτό το τερακούργημα που είναι το τρίτο μνημόνιο. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, «Delenda est». Αυτό που έμεινε από τον ΣΥΡΙΖΑ ως μνημονιακός δίθεν ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταστραφεί ολοσχερός. Θέλω εδώ να πω και ένα πράγμα ακόμα. Ένας σημαντικός λόγος που απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είπε ο σύντροφος Γιάννης Μηλιός. Είναι δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπήρχε μια επιλογή κοινωνικής αναδιανομής σε σύγκριση με το κεφάλαιο στην Ελλάδα, κοινωνικής αναδιανομής αποκατάστασης με μονομερείς ενέργειες αναγκαστικά των λαϊκών εργασιών του νομίσματος, αναγκαστικά όμως σε μεγάλο βαθμό είδαμε μια εμπειρία και πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από αυτό. Η Ευρωζώνη δεν είναι ένα νόμισμα, είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα. Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα συντριβής των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα άνησης ανάπτυξης μεταξύ των καπιταλισμών που τις συναποτελούν και η κυριαρχία του γερμανικού υπεριαλισμού μέσα σε αυτή. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι απλά πρόβλημα σύγκρουσης μεταξύ εθνών, είναι πρόβλημα σύγκρουσης μεταξύ τάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, ανοίγει το ζήτημα του εναλλακτικού σχεδίου, το οποίο δεν περιορίζεται βέβαια στο θέμα της εξόδου από το ευρώ, αλλά έχει ως αναγκαίο κρίκο κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του αριστερού ρεύματος, το οποίο μετέχω, έχει ως αναγκαίο κρίκο την έξοδο από την Ευρωζώνη, αλλά αυτό δεν είναι πανάκια, πρέπει να συνδυαστεί με ένα συνολικό μεταβατικό πρόγραμμα με σοσιαλιστική κατεύθυνση που θα περιλαμβάνει, όπως όλοι και όλες ξέρουμε, την κοινωνικοποίηση των τραπεζών και των στρατηγικών επιχειρήσεων με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο, την αναστολή πληρωμών και διαγραφή του χρέους και όχι απλά μεγάλου μέρους του, αλλά του χρέους και μια συνολική πολιτική καταστροφής της λιτότητας, ανάπτυξης του εργατικού και λαϊκού εισοδήματος και διεθνισμού ανάμεσα στις εργατικές τάξεις και τους λαούς της Ευρώπης. Αυτή η σύγκρουση με τον υπεριαλισμό είναι αναπόφευκτη, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό δεν θα πρέπει να γίνει στη λογική να φτιάξουμε έναν εθνικό καπιταλισμό ανταγωνιστικό, ο οποίος με το νέο νόμισμα θα γίνει ανταγωνιστικός πάνω στην εργατική του δύναμη. Θα πρέπει αυτό πράγμα που θα προκύψει μέσα από μια τέτοια συνολική σύγκρουση με το υπεριαλιστικό πλέγμα να έχει ισχυρό το στοιχείο του σοσιαλιστικού προσανατολισμού, του εργατικού και κοινωνικού ελέγχου, της πτήσης του νομίσματος. Αναγκαστικά όμως σε μεγάλο βαθμό είδαμε μια εμπειρία και πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από αυτό. Η Ευρωζώνη δεν είναι ένα νόμισμα, είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα. Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα συντριβής των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα άνησης ανάπτυξης μεταξύ των καπιταλισμών που τις συναποτελούν και η κυριαρχία του γερμανικού υπεριαλισμού μέσα σε αυτή. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι απλά πρόβλημα σύγκρουσης μεταξύ εθνών, είναι πρόβλημα σύγκρουσης μεταξύ τάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, ανοίγει το ζήτημα του εναλλακτικού σχεδίου, το οποίο δεν περιορίζεται βέβαια στο θέμα της εξόδου από το ευρώ, αλλά έχει ως αναγκαίο κρίκο κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του αριστερού ρεύματος, το οποίο μετέχω, έχει ως αναγκαίο κρίκο την έξοδο από την Ευρωζώνη, αλλά αυτό δεν είναι πανάκια, πρέπει να συνδυαστεί με ένα συνολικό μεταβατικό πρόγραμμα με σοσιαλιστική κατεύθυνση που θα περιλαμβάνει, όπως όλοι και όλες ξέρουμε, την κοινωνικοποίηση των τραπεζών και των στρατηγικών επιχειρήσεων με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο, την αναστολή πληρωμών και διαγραφή του χρέους και όχι απλά μεγάλου μέρους του, αλλά του χρέους και μια συνολική πολιτική καταστροφής της λιτότητας, ανάπτυξης του εργατικού και λαϊκού εισοδήματος και διεθνισμού ανάμεσα στις εργατικές τάξεις και τους λαούς της Ευρώπης.
αυτή η σύγκρουση με τον υπεριαλισμό είναι αναπόφευκτη, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό δεν θα πρέπει να γίνει στη λογική να φτιάξουμε έναν εθνικό καπιταλισμό ανταγωνιστικό, ο οποίος με το νέο νόμισμα θα γίνει ανταγωνιστικός πάνω στην εργατική του δύναμη. Θα πρέπει αυτό πράγμα που θα προκύψει μέσα από μια τέτοια συνολική σύγκρουση με το υπεριαλιστικό πλέγμα να έχει ισχυρό το στοιχείο του σοσιαλιστικού προσανατολισμού, του εργατικού και κοινωνικού ελέγχου.